Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Άμπο. Το μεγάλο αστέρι της Ομόνοιας. Έγραψα κάποια πράγματα να μην, τα οποία θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον. Μια λέξη έγραψα, ένα λεπτό να βρω. Ταπεινός, το πράγμα έγραψα να μην. Είναι ταπεινός και βγάλει το ότι πρέπει να δουλέψεις για να πετύχεις. Και θέλω να συγκρίνουμε την ταπεινότητα του Άμπου, που βγάλει φωτιές. Έχω μίσα με τον αρκετές φορές όλοι όσοι βρισκούνται στην Κύπρο και άλλα που μπαλάμε πολύ το ποδοσφαίρο του χάμπου. Παράγμα προς με μίση. Αν έχετε τώρα, αν είσαστε πατέρας, αν είσαστε νεαρός που παίζει τώρα ποδοσφαίρο, έφηβος, δεν ξέρω. Αν είσαστε πατέρας, παιδί μου, τι ας τούτο να θωρείτε. Γενικά, θέλεις να είσαι ένα παράδειγμα σωστό. Ο χάμπος είναι το τέλειο παράδειγμα, ταπεινός. Αλλά να δουλέψει. Αν θέλει να σου κλείσει το στόμα σου, ενώ κλείσει με την απόδοση του μέσα στο γήπεδο. Η Ομόνοια έχει έναν κόσμο στα χέρια τη και θέλω τώρα να γίνει μια συζήτηση προ τον Λοΐζο. Ο Λοΐζο ήταν πάνω, και μετά έρχεψε να πήγαινε κάτω. Και έπρεπε να ξαναφύγει πάνω, θέλει να φύγει ξανά, να πάει ιδανικό, να πει μια γραφή, να πάει εξωτερικό. Δημιούργησε προβλήματα συχνά πυκνά εντό. Ένας ποσφαιριστής που έχει πολύ ταλέντο, πραγματικά το ταβάνι του Λοΐζου είναι πολλά πιο πάνω από του Χάμπου, αλλά ο Χάμπος παίρνει προς τα πάνω. Οπότε όσο περνά ο καιρός, το ταβάνι του Λοΐζου κάπου αρχίζει και πέφτει και κάθε χρόνο που δαμίζει να πάει, να πέφτει ακόμα πιο κάτω. Μιλούμε για ποσφαιριστή που έχει τεχνική, έχει μια σωματοδομή που βοηθά πάρα πολλά, έχει ένα τσαμπουκά, έχει cold blood, ψυχρό αίμα και μπορεί να χρειαστεί. Λίγο κάπου το χάνει στο mentality και τζαμε που φαίνεται η διαφορά των τοθκιών ποδοσφαιριστών και η συνέχεια που είσαι ο Χάμπος και είσαι ο Λοΐζου και που πάει να βρει ξανά τα πατήματα του. Λοΐζο μου, γύρισες το χρόνο πίσω ρε φίλε. Δηλαδή αν μιλείς και σφέτος και δικαιώνες τη σεζόν, το καλοκαίρι θα ήταν όλος ο κόσμος μαζί σου να φύγει ο Λοΐζος, να παίξει στο εξωτερικό, να κάνει περήφανη την Κύπρο και την Ομόνοια και όλους. Τώρα απλά νιώθω ότι κάπου είναι πιάσει τις ευκαιρίες που χρειάζεσαι σου στη Ολλανδία. Δύσκολη μαδόρα που προφέρουμε στη Χέρεφεν, κάπως έτσι. Σίγουρα εμπειρίες που έπιασες, είναι πια στον χρόνο, αλλά πιάσει εμπειρίες πολλά σημαντικές που είναι η Ολλανδία, να ανοίξει ο νους σου, πιάνεις κομμάτια του puzzle που μπορεί να σου λευκούνταν για να ανέβει κι άλλος σαν ποδοσφαιριστής. Απλά το ποδόσφαιρο είναι μια επιχείρηση, μια ομάδα, μια εταιρεία που πρέπει να προστατεύει τον κουλό της. Συγγνώμη για έκφραση. Πρώτα και μετά τον ποδοσφαιριστή που παίζει στην ομάδα. Η Ομόνοια τώρα πώς πρέπει να αντιδράσει, Λοΐζο. Που άφηγε στην ομάδα στα κράτη του Λουτρού, πρέπει να φέρει κάποιον τζάμι Ομόνοια, πρέπει, και εσύ πρέπει, είσαι πάγκο να θα μείνεις. Τουλάχιστον σπάξα γιατί στη θέση σου μέσα. Στην βασική εντεκάδα, γιατί είσαι βασικός σε μια τεράστια ομάδα στην Κύπρο. Και θέλεις να φύγεις. Ίσως να βιάστηκες λίγο, ίσως να πρέπει να φύγεις το πιο πριν. Θα μπορούσε να συζητήσει. Άλλο να φύγεις στα 17 σου σαν potential ποσφαιριστή, άλλο είσαι στα 20 σου τώρα που είσαι βασικός, πιάνεις χρόνο. Απέδειξε. Έλειπες στα ευρωπαϊκά πριν 2 χρόνια. Κάνεις προβλήματα για έναν πόνους. Κάπου δημιουργάς μια κακή εικόνα προς το όνομα σου και αδικά στον εαυτό σου, θεωρώ. Anyway, τσινόν που είπε ο Χάμπος, πάω ξανά πίσω, είπε ότι μίλαν κάπου και ελάλε μπρος τους νέους ποσφαιριστές χρόνο, υπομονή, να κάνεις υπομονή, να είσαι ταπεινός, σιγά σιγά, να περιμένεις, να έρθει ευκαιρία σου. Τι μας δείχνει ότι, ξέρεις, αν περιμένεις, ρε μα χαλασμό το αλλή μου δώσε ώρα, μου δώσε και ο μπάνιος να ξεκρούσα. Anyway, αν περιμένεις, να έρθει σαν ευκαιρία σου, ένα σύνθεμα. Αλλά πρέπει να δουλεύεις. Δουλειά, δουλειά, υπομονή, και να έρθει ευκαιρία σου. Και Λοΐζο μου, η Ομόνοια τώρα ξαλώ, α σε αφήγει πάγκον τώρα. Εν και φταίει η ίδια η Ομόνοια. Φταίει εσύ που έχεις τη θέση σου. Και πρέπει ξανά να αποδείξεις ότι αξίζει να παίζεις. Σαν βασικός. Σίγουρα έχεις πολύ ταλέντο, αλλά mentality. Και numbers. Και που πιένες καλά στις σεζόνες, όπως τις έφυγες, οπότε πραγματικά γύρισες τον χρόνο πίσω. Και λίγο η κοινή γνώμη πρέπει να την παίρνουμε και κάπως με ο μέρος μας. Έβαλες γκολ, κάρτη σεζόν, παίξε όσο να παίξεις, ποια εμπειρία, θα να πιέσεις τώρα άλλο αντίτλο.
κυπέλλου, ας πούμε. Ήταν να προσπαθήσεις τουλάχιστον. Είσαι αλλού. Εν είσαι μαζί μου φίλους σου. Που έπιασες πιο προάθλημα, και κύπελλα, και ευρωπαϊκές διακρίσεις. Εν είσαι γιάμι. Είσαι μόνος σου, στη Ολλανδία. Και η ομάδα σου είναι να παλεύει χωρίς εσένα. Και εσύ που να στις πίσω, να μου νοσπείς κοβέλια, πως έγινε τελικώς, εντάξει. Α, χάσαμε. Α, νικήσαμε. Πάεις πιο μακριά από εμάς σου. Χάνεις distance, παίρνεις distance. Anyway, το είναι το βίντεο. Like, comment, πέντε μου όψεις σας, subscribe. Δυναμώνουμε, συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια και θα πάμε στο βίντεο.